Ο τομέας γυναικών της ΝΟΔΕ, της ΔΥΜΤΟ και της ΟΝΕΔ Νέας Δημοκρατίας Άρτας πραγματοποίησαν το βράδυ της Παρασκευής ανοιχτή εκδήλωση συζήτησης στην αίθουσα του Μουσκοφιλολογικού Συλλόγου Άρτας Κουφάς με θέμα σύγχρονες πολιτικές στην οικογένεια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε τόσες καλές κυρίες στο χώρο μας, από το χώρο που διλέξαμε, και χαίρομαι ιδιαίτερα που δεν είστε όλες μέλη μας, αλλά για να είστε εδώ μάλλον θα θέλει να γίνει. Δεν θέλω να γίνω κοινότυπος, ούτε να σας βασανίζουμε περί τα πράγματα. Θέλω να σας πω μόνο ότι μας στέλνουν χαιρετισμούς ο πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Λευτέρης Αγγενάκης, και ο πρόεδρος της Γραμματείας του Οργανωτικού, ο κ. Τουλινός Κονταδάκης. Και οι δύο είναι σε περιοδία με τον πρόεδρο, δεν μπόρεσαν να έρθουν, είναι σε περιοδία με τον πρόεδρο στην Θράκη και σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη, όπου συνυπάρχουν μουσουλμάνοι και χριστιανοί, όλοι οι Έλληνες, και συνυπάρχουν οικοδηματικά, που έχουν την τύχη να σπουδάσουν εκεί και το γνωρίζουν. Κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό, γιατί η μυσαλλοδοξία και ο φανατισμός και ο ρατσισμός δεν χωρούν στις σύγχρονες κοινωνίες. Και αυτό που συνέβη και σήμερα τα ξημερώματα από μακριά, στην άλλη άκρη του κόσμου, φυσικά και το καταδικάζουμε όλοι και μας λύγει. Αφήνοντας όμως αυτά πίσω, να πω ότι έχω ιδιαίτερη, είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε μαζί μας την ευρωβουλευτή μας, την κυρία Βόζεμπερ, και εκ νέου υποψήφια για την Ευρωβουλή, και επίσης την κυρία Σιρεγγέλα. Και οι δύο είναι δύο γυναίκες που έχουν πλούσια επαγγελματική πείρα και έχουν σημαντική κοινωνική και κομματική δράση. Τονίζω όμως ιδιαίτερα και την επαγγελματική του κατάρτιση και την επαγγελματική του πείρα. Η κυρία Βόσβε είναι συνάδελφος, δικηγόρος, μαχόμενη, ξέρει τα προβλήματα του επαγγέλματος καλύτερα από οποιονδήποτε. Έχει αποδείξει με τις δράσεις στην Ευρώπη ότι είναι πολύ παρεμβατική, διαρκώς μαθαίνουμε νέα σας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχετε αυτή την δράση. Ελπίζω ειλικρινά και από καρδιά σας να συνεχίσετε. Η κυρία Σιρεγγέλα έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να μαζέψει όλα τα προβλήματα, να τα οργανώσει και να δώσει με ένα τόνο προγραμματικό σε όλα όσα ακούμε. Και γι' αυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είναι μαζί μας, εκτός από τα όλα σας, τα μέλη και τις κυρίες, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέχνων Άρτας, ο κύριος Βαγγέλης Παπαμιχαήλ, με την κυρία του. Ο Βαγγέλης Παπαμιχαήλ είναι φίλτατος, είναι και γενικός σύμβουλος της Ανώτητης Ομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, αλλά είναι μαζί μας και οι πρόσωποι των τριτέχνων και των μονογονεϊκών οικογενειών. Φορείς δηλαδή, οι οποίοι δεν ήρθαν μόνο να ακούσουν, αλλά ήρθαν και να παρατηρήσουν πράγματα. Σας καλωσορίζω όλους στην απόψινή εκδήλωση. Καλωσορίζω ιδιαίτερα τις δύο φιλοξενούμενες στην πόλη μας, στον νομό μας, στην Άρτα, την ευρωβουλευτή κυρία Ελίζα Βόζεμπερ και την υπεύθυνη θεμάτων οικογένειας και γυναικών της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Οι δεσμοί μου και με τις δύο κρατάνε χρόνια. Πρόκειται για εξαιρετικά πρόσωπα, εξάλλου θα φανεί στη συνέχεια από την τοποθέτηση και από τα θέματα τα οποία θα θίξουν και θα μας αγγίξουν. Η γυναίκα είναι η σύντροφός μας, είναι η αδερφή μας, είναι η μητέρα μας. Η γυναίκα παίζει καθοριστικό ρόλο και για μας και για μένα προσωπικά, ιδιαίτερα στην σύσταση της και στην συνοχή της οικογένειας. Ιδιαίτερα σε μια εποχή, στην εποχή που ζούμε τα τελευταία χρόνια και τις τελευταίες δεκαετίες, σε όλο τον δυτικό κόσμο, όπου οι ανάγκες, οι καταναλωτικές, οι ανάγκες, οι εργασιακές έχουν αλλάξει το καθεστώς, το στάτους ανάμεσα στον άντρα, στη γυναίκα, στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και στις απαιτήσεις γενικότερα που υπάρχουν. Η γυναίκα λοιπόν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Η γυναίκα συνδέεται άμεσα με την οικογένεια και έχει μια ευθεία σχέση κατευθείαν με το δημογραφικό. Ένα τεράστιο πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της πατρίδας μας, διότι η Ελλάδα συρρυκνώνεται, η Ελλάδα μικραίνει. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια έχουμε κοντά στις 30.000 περισσότερους θανάτους από ό,τι είναι οι γεννήσεις. Άρα η ίδια η στατιστική, οι ίδιοι οι αριθμοί είναι αυτοί που μας λένε ότι εδώ πρέπει να χτυπήσουμε το κοντανάκι. Η Νέα Δημοκρατία από την μεριά της, ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μια σειρά δράσεων σε
δική μας αγωγή έχει να κάνει με την κοινωνία και την στήριξη της κοινωνίας και της οικογένειας, όπως είναι τα θέματα της υιοθεσίας παιδιών, όπως είναι τα θέματα της στήριξης των οικογενειών, της πολίτεκνης οικογένειας, της τρίτεκνης οικογένειας, όπως είναι η στήριξη των μονογονεϊκών οικογένειών, όπως είναι τα ζητήματα στήριξης στις γυναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση κυρίας, οι οποίες βρέθηκαν σε αυτό το καθεστώς και χτυπιούνται ιδιαίτερα από το νόμο Κατρούγκαλου μετά το 2016 και βρίσκονται στην κυριολεξία στο έλεος του Θεού. Σε όλα αυτά τα ζητήματα τα Γιουμέρους έχει μιλήσει με συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε δεσμευτεί λιτά, συγκεκριμένα και κοστολογημένα ότι θα τα υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Για να μην είναι μακριό. Δεν χρειάζεται και μεγάλη σκέψη να διαπιστώσουμε και να αποφανθούμε πως η σημερινή οικογένεια, το βάθρο αυτό της κοινωνικής προκοπής και εθνικής ανάπτυξης, στις μέρες μας αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, μόνιμα ή και πιο βασικότερο, νεοφυή που αν δεν λυθούν ασφαλώς και κινδυνεύει με διάρρηξη ο κοινωνικός αστός και απειλείται η κοινωνική συνοχή. Προβλήματα που αφορούν τη λειτουργικότητα της οικογένειας και τη δημιουργία του δημογραφικού προβλήματος και της ανεργίας των γυναικών. Είναι ακόμη αλήθεια πως το κράτος πρόνοιας επίοικος καταραίει και ως εκ τούτου πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τα στοιχειώδη. Πάνω σε αυτά ή και εξαιτίας αυτών, συνυπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα που συνιστά ένα μείζον θέμα, εθνικής θα έλεγα εμβέλειας, αφού η αναστροφή της ηλιακής πυραμίδας, προωθεί μια ζωφερή οικονομική και πολιτική κατάσταση. Αν λάβουμε υπόψη μας και τη συνεχή μετανάστευση των νέων, το πρόβλημα λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Η Ήπειρος, το γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας μας, που η ανεργία, ιδιαίτερα των γυναικών και η μετανάστευση, έχουν συνθέσει ένα εκρηκτικό μείγμα ουσιαστικού κοινωνικού προβλήματος, καθώς έχουν περιοριστεί απόλυτα οι γεννήσεις και με μαθηματική ακρίβεια βαίνει προς τη γύρανση. Γύρανση, πληθυσμιακή συγκύκλωση και μετανάστευση. Αυτή η πραγματικότητα σηματοδοτεί μια κοινωνική ανισότητα και εμφανίζονται μέσα στην οικογένεια στοιχεία αποκλείουσα συμπεριφοράς και φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Σχέσεις ανταγωνιστικές που φτάνουν σε βαθμό επιθετικότητας, αποξένωση, οικογενειακή και κοινωνική αναταραχή. Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης συνιστά και τακτικό καθήκον της πολιτείας. Με αυτή, γνωστή σε όλους κατάσταση, απαιτείται να δοθεί αληθινή εθνική προτεραιότητα να ορίσουμε και να προσδιορίσουμε την οικογένεια εφαρμόζοντας σύγχρονες πολιτικές που θα ανταποκρίνονται στην κοινωνική και εθνική πραγματικότητα. Απαιτείται οικογενειακός προγραμματισμός και αγωγή. Επίσημες καλεσμένες και εισηγήτριες ήταν η Ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ και η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Νέας Δημοκρατίας και Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Κυρία Βόζεμπεργκ, ο λόγος σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ την Άννα Τουτρούμπα για τα λόγια της, τις κυρίες που συνδιοργάνωσαν τη σημερινή συνάντησή μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση πραγματικά, διότι για τα θέματα των γυναικών, όταν υπάρχει και συμμετοχή αντρών, όπως βλέπουμε εδώ, που είναι πάρα πολύ δραστήρια και με ενδιαφέρον, μας δίνει περισσότερη δύναμη να αγωνιστούμε. Θέλω να σας πω, ξεχνάμε τα βιογραφικά. Σημασία έχει όσοι εκπροσωπούμε τη χώρα μας στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, στα δημόσια αξιώματα, να είμαστε ερετοί, να ψηφιζόμαστε από τον ελληνικό λαό και να έχουμε. Όσοι έχουμε περάσει από ένα επάγγελμα δράσης, όπως είναι η μάχημη δικηγορία, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, έχουμε υποχρέωση και καθήκον να απολογούμαστε με τη σωστή του όρου έννοια, δηλαδή να δίνουμε απολογισμό καθημερινά στους πολίτες για το τι έχουμε πράξει ή παραλείψει και να είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι να δεχτούμε και την πιο σκληρή κριτική για τη δράση μας.
Είπε η Άννα η Κουτρούμπα πριν ότι με αφορμή την γιορτή των γυναικών, ας πούμε, της 8 Μαρτίου, προσωπικά νομίζω και οι συνάδελφοι εδώ είμαστε αντίθετοι στο να υπάρχει μία μέρα που θα γιορτάζουν τη γυναίκα. Αυτό ίσως είναι για να μας θυμίζει πόσα λάθη έχουμε κάνει, πόσο δεν έχουμε προσχωρήσει και πόσο δυνατά έχουμε υποχρέωση στο μέλλον να διεκδικούμε την αναγνώριση της ισότητας σε όλες τις βαθμίδες του επαγγελματικού και κοινωνικού βίου. Μόνο γι' αυτό είναι χρήσιμη αυτή η μέρα. Διότι κάθε μέρα θα πρέπει να αναδεικνύουμε είτε ανισότητες, είτε αδικίες, είτε αβελτηρίες, είτε αδυναμίες στο να διεκδικούμε εκείνα που μας αντιστοιχούν. Θέλω να σας πω ότι στη σημερινή μας συνάντηση έχω την χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι για μια ακόμη φορά με τη Μαρία Τσιρεγγέλα. Η Μαρία είναι ένα διαμάντι στο κόμμα μας. Συγκεντρώνει όχι μόνο όλες τις γυναίκες, αλλά όλες και τις δράσεις που αφορούν στις προσπάθειες των γυναικών. Τις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρξουν για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό στη χώρα, τόνισαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Σε κάθε περίπτωση, από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ότι ό,τι ανακοινώσουμε ως Νέα Δημοκρατία και το έχουμε ακούσει πολλές φορές και από τα χείλη του ίδιου του Προέδρου, θα είναι κοστολογημένο, δεν θα είναι προεκλογικά τερτύπια. Δεν θα μπούμε ποτέ στη λογική να κάνουμε αυτές τις ανέξοδες και τις ωραίες υποσχέσεις χωρίς την επόμενη μέρα να τα κάνουμε, να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Πέρα ότι διαβάσαμε το συμπέρασμα που έβγαλε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, που είχε γίνει μια Επιστημονική Επιτροπή που έδωσε κάποιες κατευθύνσεις για το τι πρέπει να γίνει, μπήκαμε στη λογική αφού τη διαβάσαμε αυτή και ό,τι προτάσεις έχουμε κάνει είναι καθαρά και κοστολογημένες και συγκεκριμένες και δεν υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα αν θέλαμε να υποσχεθούμε πράγματα, αν θέλαμε να πούμε πράγματα μόνο και μόνο επειδή έρχονται εκλογές, γιατί το 19 έρχονται εκλογές έτσι κι αλλιώς, είτε θα είναι το Μάιο όλα μαζί, είτε τον Οκτώβριο. Δεν θέλαμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Και ό,τι πραγματικά υπάρχει μέσα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τη στήριξη της οικογένειας και για το δημογραφικό θα υλοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Σας λέω μόνο δύο στοιχεία που είναι εντυπωσιακά. Το 2015 αριθμούσαμε 10,9 εκατομμύρια. Το 2035 θα είναι 9,5 και το 2055 θα είμαστε 8 εκατομμύρια. Επίσης, είναι η πρώτη φορά που οι θάνατοι το 2016 ήταν περισσότεροι από τις γεννήσεις με ένα δείκτη 26%. Είναι τραγικό. Και επίσης το 2015 ήταν το 23,7% ήταν ο πληθυσμός μας άνω των 65 ετών, το 2035 θα είναι αντίστροφα, 32,5, που σημαίνει ότι ο πληθυσμός γερνάει, οι νέοι δεν παράγονται και επομένως μη υπαρχόντων νέων ανθρώπων στην παραγωγική ηλικία δεν μπορεί να επιβιώσει το ασφαλιστικό και οι πόροι της υγείας και δεν μπορεί να εξασφαλιστούν και οι συντάξεις για τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τα πρώτα βήματα που έχει πει ο Μητσοτάκης τα έχει κοστολογήσει και μπορεί να τα πει. 2.000 για κάθε ζευγάρι, για κάθε νέο παιδί που έρχεται. 1.000 ευρώ αφορολόγητο για επίσης κάθε νέο παιδί. Επιπρόσθετα, κανένα παιδί εκτός παιδικού σταθμού, κάτι το οποίο έγινε σε αυτή την κυβέρνηση. Όταν δεν ανεβρίσκονται θέσεις για παιδικούς σταθμούς, το κράτος θα επιδοτεί με 180 ευρώ επί 10 μήνες σε όποιον ιδιωτικό σταθμό για να μπορεί η οικογένεια που δεν έχει να το πληρώνει. Σας λέμε τρεις πρόνοιες. Επίσης, κατώτατο εγγυημένο εισόδημα περίπου για 800.000, δεν είναι, νέους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι μια βοήθεια που μπορεί να ανταπεξέλθει τα προς το ΖΙΝ και να αντιμετωπίσει και μια πρώτη γέννηση. Χαμηλότατο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη και τα είδη παιδικής τροφής και για τα πρώτα βήματα του παιδιού, για τα πρώτα χρόνια, δηλαδή εξέλιξη του παιδιού να μπορεί να ανατραφεί και να διατραφεί. Σχηματικά λέμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πρόσθετα φοροαπαλλαγές για τις οικογένειες που έχουν πάνω από 2, 3 ή 3 παιδιά, επαναφορά των επιδομάτων για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Θυμίζω ότι αυτά τα κατήργησε η κυβέρνηση αυτή με πρόσχημα την οικονομική κρίση και μόλις πρόσφατα απεκαλύφθηκε, όχι μάλιστα από εμάς, από την Επιτροπή, ότι έχει διακρατήσει 650 εκατομμύρια για να κάνει επιδομή
επιδοματική πολιτική, από τα οποία περιέκοψε επιδόματα για τους τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, που ήταν το 1/4 της παροχής εκείνου του φιλοδωρήματος που έλεγα εγώ, μπορεί να είναι προσβλητικό, που έδωσε τα Χριστούγεννα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Δεν λέμε ότι κακώς τα πήραν τα χρήματα. Οποιοσδήποτε άνθρωπος δεν τα καταφέρνει, είναι φτωχός. Πρέπει να παίρνει χρήματα και το κράτος να είναι δίπλα του. Αλλά όχι μια επικοινωνιακή επιδοματική πολιτική που αρχίζει με αρχή, χωρίς μέση και με ένα τέλος. Πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Διαφορετικά, η ανακύκλωση της φτώχειας μέσω των επιδομάτων κάθε άλλο παρά προάγει και την επίλυση αυτού του προβλήματος.